Η αγάπη σας ξεπέρασε κάθε όριο και μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε και τη διπλανή αίθουσα. Ας είναι όμως, νομίζω ότι είναι ευλογημένα. Σεβαστοί ιερείς, είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι πως όσο πιο λίγο μιλήσω, τόσο περισσότερος χρόνος θα μείνει για να απολαύσετε την ομιλία του πατρός Ανδρέα Κονάνου. Θα είμαι λοιπόν επιγραμματικός, καθώς ο πατέρας Ανδρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, φαντάζομαι, ούτε θα προσθέσει κάτι απόψε να πούμε το βιογραφικό σας. Όσοι είναι εδώ, πατέρα Ανδρέα, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι, αυτό είναι σίγουρο. Είστε από τους ιερείς που συναρπάζετε και καθυλώνετε με το λόγο σας, μέσα από την απλότητα αλλά και την πνευματικότητα της σκέψης σας. Από όσα παρακολούθησα, γιατί προετοιμάστηκα για την ομιλία, εκείνο που διακρίνω είναι ότι υπάρχει ένα χάρισμα να μετατρέπετε τις αλήθειες της Εκκλησίας σε έναν κώδικα κατανοητό για τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Κρύο σήμερα και έτσι δικαιολογείται η προσέλευση. Ζεστά εδώ, είπατε να μαζευτούμε, να συσταθούμε, να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη που είχε την ευγενική αυτή και όμορφη πρωτοβουλία να με καλέσει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή του σύζυγο που είναι και αυτή παρούσα. Τους σεβαστούς πατέρες που είναι εδώ, την ευχή σας. Έχω πάρει και την ευχή του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Αρθήμου. Και ευχαριστώ και αυτούς που συνέβαλαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Κυρίως την κυρία Άννα Κάτσακα, την Άγιο Χειρουργό, τον γιο της, τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη που βοήθησαν πολύ να γίνει αυτή η οργάνωση σε λίγες μέρες, να ειδοποιηθείτε, να μπουν προσκλήσεις, ειδοποιήσεις κλπ. Είστε πολύ ωραίοι άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη έχετε πολύ ωραίες ψυχές, ωραίες καρδιές, ωραία πρόσωπα, ωραίες κοπέλες, ωραία αγόρια, ωραίες οικογένειες. Έχετε μια άλλη φρεσκάδα από εμάς που είμαστε στην Αθήνα. Έχετε έναν άλλο αέρα. Μια άλλη χαρά και ωραίες και η πίστη σας μεγάλη και η ευλάβειά σας πολύ και μου κάνει και αυτό εντύπωση και χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πέτυχε χθες την ομιλία κύριε Δήμαρχε, τελείωσε η ομιλία και μου λέει ένας, το θέμα ήταν η οικογενειακή ευτυχία, ήρθε με την κοπέλα του και μου λέει ευτυχία σου πέτυχε, φεύγουμε και πάω να της κάνω πρόταση γάμου. Θα της κάνει πρόταση γάμου, είπε μετά την ομιλία και το θεωρώ πολύ καλό αυτό. Και μία άλλη μου έγραψε στο Facebook το βράδυ που πήγα στο σπίτι και το είδα, πολύ, κάτι πολύ συγκινητικό. Αν εσύ είχα ακούσει, λέει, ίσως λίγα χρόνια πριν, ίσως να μην χώριζα και λυπήθηκα, λέει, γιατί όσα έλεγες, όσοι ήταν μέσα, ετοιμάζονταν να πάνε σπίτι τους να τα ζήσουν με τη γυναίκα τους και τον άντρα τους και τα παιδιά τους. Εγώ, λέει, ήξερα ότι ο άντρας μου αυτή την ώρα, ο πρώην άντρας μου, θα πήγαινε σινεμά με την καινούργια του γυναίκα. Και ένιωθα, λέει, πολύ χάρηκα που ήρθα και πολύ χάρηκα που σε είδα, λέει, αλλά και πολύ πόνεσα. Γιατί αυτά που είπες, εγώ δεν μπορώ να τα ζήσω. Αποχώρησα. Το θέμα ήταν η οικογενειακή ευτυχία χθες. Θα το πούμε εδώ άλλη φορά, άμα πότε γίνει. Λοιπόν, εσάς θα σας πω αυτό το θέμα που λέει μη φοβάσαι να χαρείς, σχετικά με τη χαρά. Αν και δεν χρειάζεται, γιατί σας βλέπω ότι είστε άνθρωποι ευχάριστοι και χαρούμενοι, το βιώνετε ήδη αυτό το βίωμα της χαράς. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό διότι με αξίωσε στη ζωή μου να γνωρίσω ανθρώπους ωραίους χριστιανούς, οι οποίοι δεν με ψυχοπλάκωσαν, οι οποίοι μου έδωσαν την ορθοδοξία και την πίστη στον Χριστό με έναν ευχάριστο τρόπο, χωρίς να μου μαυρίσουν την ψυχή, δίνοντάς μου αυτή την αίσθηση της γαλήνης του Θεού, του χαμογελαστού προσώπου. Ευχαριστώ τον Θεό που γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο, οι οποίοι ήταν άνθρωποι, και τον Άγιο Ιάκωβο, τον πατέρα Ιάκωβο στην Εύβοια, ο οποίος μου είχε πει για το ότι θα γίνω ιερέας, χωρίς εγώ να το έχω πει σε κανέναν ως τότε, και μου το είπε μόνος του, και μου είπε όλη αυτή την εξέλιξη που τώρα υπάρχει, ας πούμε. Και γελούσε κι αυτός, ήταν ευχάριστος άνθρωπος, και ο Άγιος Πορφύριος γελούσε και είχε χαρά στην ψυχή του. Και όσοι πήγαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους, πήγαιναν μέσα στην κατάθλιψη. Και γύριζαν σπίτι τους και το αυτοκίνητο δεν ήταν πλέον αυτοκίνητο, αλλά ήταν τούρμπο, ήταν Πόρσε, ήταν πύραυλος. Πετούσαν από ευτυχία. Πήγαιναν κλαίγοντας και γύριζαν χαμογελώντας. Είμαστε παιδιά της χαράς του Θεού. Και ο Θεός λέει όταν έπλαθε τον άνθρωπο, το έκανε με όλη του την καρδιά και με όλη του την αγάπη. Άρα λοιπόν το να χαίρεσαι επιτρέπεται.
Το να χαίρεσαι σου αξίζει. Το να χαίρεσαι είναι αυτό που θέλει ο Θεός για να το αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι του Θεού. Έτσι. Θυμάμαι αυτό που λέει η Γερότησα Γαβριλία, μια μοναχή που ίσως είχε διαβάσει τη ζωή της, ένα χοντρό βιβλίο που λέει πώς πέρασε στις Ιεραποστολές, στις Ινδίες. Όταν λέει πήγε, τα πρώτα χρόνια δεν μιλούσε για τον Χριστό, αλλά τους έκανε, τους βοηθούσε, ήταν δίπλα τους, έπλαινε τους λεπρούς, τους τάιζε, κοιμότανε στο χώμα μαζί τους και το πρόσωπάκι της έλαμπε. Και της λέει μια μέρα ένας από αυτούς, «Εσύ λέει γιατί είσαι έτσι, ποιος σε κάνει τόσο ευτυχισμένη και χαρούμενη?» Και λέει αυτή, «Το όνομα του Θεού μου λέγεται Ιησούς Χριστός. Θέλουμε, λέει, και εμείς αυτό το Θεό. Και γιατί δεν μας μιλάς, λέει, για αυτόν τόσο καιρό? Δεν σας μιλάω, λέει, γιατί θέλω να σας τον δείξω με τη ζωή μου. Το θέμα δεν είναι να μιλάς, το θέμα είναι να δείχνεις. Το κήρυγμα δεν πιάνει αν αυτά που λες δεν βγαίνουν από την καρδιά σου. Πάτε να πείτε στο παιδί σας το καλύτερο κήρυγμα. Αν αυτά που θα πείτε δεν τα ζείτε έστω λίγο, δεν τον αγγίζει τον άλλον. Δεν χρειάζεται να πεις λόγια για τον Χριστό, αλλά να δείξεις την ευτυχία του προσώπου σου. Άμα σε δει το παιδί να τρως με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου και να είστε ευλογημένοι και να λέτε δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε σήμερα. Βάλε να δούμε κάτι, ας πούμε, στην τηλεόραση. Κάτσε να φάμε μαζί. Κάτσε να δούμε μια ταινία. Έλα να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και να χαμογελάμε και να πούμε, έλα αγάπη μου, να τα πούμε. Το παιδί βλέπει. Οι γονείς μου χαίρονται. Άρα ο γάμος τους πέτυχε. Άρα ο Θεός που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι αληθινός. Να πώς πάνε όλα τα πράγματα. Πώς εγώ να πω στο παιδί στο σχολείο για το Θεό ότι υπάρχει και ότι είναι πατέρας τους τη στιγμή που το δικό του το σπίτι έχει τον πατέρα του χωρισμένο από τη μάνα του? Το έχω περάσει στο σχολείο πολλές φορές. Ήμουν καθηγητής 20 χρόνια στο Λύκειο και εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα, από τα παιδιά δηλαδή. Έμαθα τα μυστικά των σπιτιών, άθελά μου, που τα λέγανε τα μυστικά. Ερχόταν η μαμά μου, έκανε την καλή, αλλά εγώ ήξερα από πίσω ότι κρύβεται. Η μαμά είχε βάλει το ταγέρ, είχε πάει στο κομμωτήριο, είχε φτιαχτεί, είχε περιποιηθεί, έκανε πολύ τη χριστιανή, ευλογείται, μου έλεγε, έβαζε έσκυπε μέχρι το πάτωμα και ο γιος της στην πόρτα μου έκανε έτσι νόημα. Και του είπα την άλλη μέρα, γιατί έκανες έτσι, και μου λέει, γιατί η μάνα μου λέει, άλλη βιτρίνα σου βγάζει και άλλη είναι στο σπίτι μου. Καταλάβες. Εγώ τώρα σας βλέπω όλους αγγέλους και σας με βλέπετε αρχάγγελο. Αλλά δεν είμαστε, ούτε εγώ είμαι αρχάγγελος, ούτε εσείς είστε ίσως άγγελοι. Το τι είστε θα μου το πούνε αυτοί που ζουν μαζί σας. Και πιο πολύ ξέρεις θα πούνε. Δεν περιμένω μεγάλα λόγια, περιμένω λίγα έργα. Παρένθεση. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι εκφύσεως με μια ελαφριά ή βαριά δυσκολία υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αγάπη μας και τη συμπάθειά μας. Αν ένας έχει μια κατάθλιψη, δεν μπορεί να γελάει με το ζόρι. Έτσι. Αν ένας έχει μια μελαγχολία, είναι κατανοητό να περάσει τη ζωή του με τον αγώνα του να ξεπεράσει αυτό που έχει. Δεν μιλάω για αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άγιοι. Έτσι. Αν όμως είσαι στα καλά σου και δεν παίρνεις ένα φάρμακο κλπ., γιατί να μην προσπαθήσεις να ζήσεις ευτυχισμένα τη ζωή σου? Γιατί επιτρέπεις την απογοήτευση και κυριαρχείς στους λογισμούς σου και σε βουλιάζει στην απελπισία? Γιατί δεν βγάζεις αυτή τη χαρά να δοξολογήσεις τον Θεό για τόσα πολλά πράγματα που έχεις στη ζωή σου? Η καλύτερη κληρονομιά στο παιδί σου και η πρίκα που μπορεί να το αφήσεις δεν είναι λεφτά, δεν είναι σπίτια, δεν είναι παλάτια, είναι αυτό το πράγμα. Να θυμάται το παιδί ότι η μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν ωραίοι άνθρωποι, έβγαζαν αισιοδοξία, έβγαζαν ελπίδα, έβγαζαν φως. Και όταν στο σπίτι υπήρχε ένα πρόβλημα, τους κοίταζα στα μάτια και έπαιρνα κουράγιο. Είστε καλά? Είναι ωραίο να σου λέγανε, είσαι καλά? Και νομίζεις, είμαι καλά. Είμαι καλά, ναι. Τι σε στεναχωρεί? Έχω προβληματάκια όπως όλος ο κόσμος, αλλά είμαι καλά. Γιατί όταν παίρνεις και το ρόλο αυτού του μάρτυρα, του μεγάλου μάρτυρα, του σιωμάρτυρα, ότι εγώ ξέρεις τι τραβάω, έχεις πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, είναι αλήθεια. Ότι αν πεις ότι ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις τι τραβάω, όλοι κοιτάνε, τι έχει για πες, γιατί μας θυμίζεις τα δικά μας προβλήματα. Αν δεν έχεις πρόβλημα, δεν μπορεί να πεις καφέ. Τι θα λες το καφέ, τι θα λες, όλα καλά, όλα καλά. Αφού λέει, έχω πολλά προβλήματα και λέει, κάτσε κάνω καφέ και έλα. Έχει μέλλον η ιστορία. Γιατί αν πεις από πρόβλημα, είσαι να δίνεις τροφή. Σου λέει, το 2 ώρα το κλείσαμε. Τα πούμε. Άμα δεν έχεις πρόβλημα,
είσαι βαρετός. Έχω ένα τέτοιο φίλο, δεν μπορεί να κάνεις βαρέα μαζί του, του λέω τι κάνεις, τέλεια. Άμα πεις τέλεια, τέλεια και πάμε. Τι κάνουν τα παιδιά, τέλεια, τέλεια. Χρωστάω σε όλους και είναι τέλεια. Χρωστάω λέει τον ένφια, έχω κάνει 100 διακανονισμούς, χρωστάω εδώ, χρωστάω εκεί, μου κλέψαν το εξοχικό και πώς νιώθεις, τέλεια. Και του λέω, δεν έχεις κάτι να πεις παρακάτω. Δεν έχω να πω, λέει, γιατί αν πω, θα αρχίσω να βουλιάζω στο βούρκο της απογοήτευσης, της μελαγχολίας, θα χάσω την πίστη μου και δεν βγάζει πουθενά. Τα αφήνω στο Θεό και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ηρεμώ. Τελειώσαμε. Αλλιώς θα στενοχωριέμαι με τη γυναίκα μου και θα φτάσουμε και στο διαζύγιο. Από την κρίνια, από τη μουρμούρα, από την απογοήτευση, από τα παράπονα. Όλα μου λέει είναι καλά. Αφού τα αφήνει ο Θεός να έρθουν έτσι, θα παλέψουμε έτσι. Άντε να πει ότι δεν πίνω καφέ μαζί του, γιατί είναι όλα τέλεια. Έτσι. Ενώ άλλοι, ξέρεις, λέει, γιατί γκρινιάζουμε και παραπονιόμαστε. Γιατί το παράπονο μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία. Από όταν το μικρό παιδί πήρε στη μάνα του, «Μαμά, πονάει κυλίτσα, έχω πρόβλημα», όλοι τρέχουν και βοηθάνε. Όταν πεις ότι έχω κάτι, γίνεσαι αξιοσυμπάθητος. Παίρνεις το ρόλο του ταλέπορου, του βασανισμένου, του ήρωα της ζωής. Και αυτό, πολλοί άνθρωποι τους αρέσει αυτό. Είναι μερικοί που τους κάνω πείραμα. Όποτε τους ρωτήσω τι έχεις, εντός δίλεπτου είναι ικανή να πούνε 500 προβλήματα. Τους αρέσει τόσο πολύ να έχουν προβλήματα. Λέω ποτέ δεν μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, είμαι καλά. Καλά, ρε πάτη, καλά, αλλά τι να πεις τώρα. Δύσκολος ο καιρός που ζούμε, άλλαξε η κοινωνία. Λεφτά δεν έχουμε. Μα όποτε κάτι, δηλαδή και στο γάμο του, αυτό το catering, ρε παιδί μου, τα πιφτέκια μου, τόσο σκληρά, δεν περάσαν καλά. Άλλο κρέας τους είπαμε να φέρει, ήταν τόσο σκληρό, δεν ευχαριστεί. Ρε παντρεύτηκες, ρε παιδάκι μου, δηλαδή και στο γάμο σου πήγες να πεις κάτι, και στο γάμο. Άμα δεν το έχεις, δεν το έχεις. Δεν πάει να παντρευτείς, αυτό σου είπα, και να παντρευτείς. Άμα δεν είσαι από τη φτιαξιά σου έτσι και από τον αγώνα σου σε κατάσταση καλής πνευματικής εφορίας και ισορροπίας, θα βρεις να γκρινιάξεις. Λοιπόν, ο καθένας σας νιώσει αυτά που του επιτρέπει ο Θεός να νιώσει. Ξέρω ότι ό,τι νιώσει ο καθένας. Θα μου τα γράψει στο Facebook του τι νιώθει. Ξέρω εγώ. Θα έρθουν σε λίγο τα μηνύματα, να σας πω τη διεύθυνση μόνο. Να σας εξηγήσω. Ή μερικοί αναρωτιούνται τι βρίσκει στο κάθε βιβλίο. Στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου, εδώ δηλαδή. Πολύ κρύο έχει σήμερα πάντως έξω. Να ντυθείτε καλά, μου φίλε. Φωτογράφος τραβάει. Λοιπόν, εδώ γράφει όλα τα στοιχεία, τηλέφωνα, Facebook, τη σελίδα τη δικιά μου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πάνε μερικοί και γράφουν σε σελίδες που έχουν το όνομά μου, αλλά δεν είμαι εγώ. Και μία γράψε όλα τα ισοψυχά της. Και ήταν σε άλλη σελίδα που κάνανε στο όνομά μου. Δεν είναι δική μου όμως, έτσι. Μην γράφετε την εξομολόγηση στα... Ναι. Είχε γράψει 4 σελίδες μία και στο τέλος λέει τα υπόλοιπα λέει από κοντά, αυτή ήταν μια αρχή. Λέω ότι με περιμένει 4 σελίδες και λέει τα υπόλοιπα από κοντά. Τι άλλο έχεις να μου πεις, παιδάκι μου, 4 σελίδες είπες. Τη διεύθυνση, το email κλπ. Αυτό είναι για αυτούς που νιώθουν μια καταπίεση μέσα τους. Το Θεό τον αισθάνονται πάρα πολύ αυστηρό. Και εδώ εξηγεί ότι ο Θεός δεν είναι εφιάλτης, ούτε τιμωρός. Και λέγεται ψάχνω το παραμύθι μου. Άρα ψάχνω την παρηγοριά μου. Έτσι. Παναγία παραμυθία που λέμε. Εδώ είναι το όλα του γάμου δύσκολα με το CD πίσω να τα ακούτε σε MP3. Παίζει αυτό. Το λέω σε κάτι κυρίες που είναι λίγο μεγάλες ηλικίες. Το βάζουν. Παίζει στο ειδικό MP3, όχι απλό CD, και στο laptop. Έτσι. Εδώ εξηγεί για αυτούς που έχουν οικογένεια με δυσκολίες στη σχέση τους, για τα νέα ζευγάρια που πάνε να παντρευτούν και κάπου στη χημεία τα χαλάνε κλπ. Είναι πολύ βοηθητικό για αυτούς που πάνε σε ένα γάμο ή δώρο για το γάμο. Και για χωρισμένους είναι καλό. Για να κάνουν κάτι στη ζωή του καινούριου. Όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και έχουν έτσι κάποιο άγχος, ταραχή κλπ., τους βοηθάει στο βάθος κήπος, που μιλάει για τη γαλήνη του βάθους της ψυχής μας. Και αυτό έχει το CD. Αυτό το διαβάζεις και σε 5 λεπτά έτσι κάτι σε πιάνει και ετοιμάσαι. Αλλά είναι καλό. Ναι. Όποιος έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες ή έχει άγχος στο διάβασμα, αυτό το κόκκινο, έχει ένα κεφάλαιο που λέει λίγο πριν τις εξετάσεις για το άγχος των παιδιών, το υπερβολικό. Ηρεμήστε τα παιδιά σας χωρίς πολλές καταπιέσεις. Αγάπη για πάντα λέγεται το βιβλίο. Και όποιος πάρει αυτό, το δυνάμωσε την ψυχή σου, λέει αυτό που λέει ο τίτλος, ότι σου ανεβάζει λίγο το ηθικό στο θέμα της ψυχολογίας σου, να νιώσεις καλύτερα, μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή και στην πίστη στο Θεό σου,
κλπ. Αυτά.